Καλημέρα. Πάμε να ετοιμαστούμε για να πάμε πιλάτες. Είμαι εξουθενωμένη, το βράδυ δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου. Για διάφορους λόγους. Μέχρι τις 1:30 δεν ίσταζα. Και με νύχια και με δόντια έπεσα για ύπνο. Και επίσης κάποια στιγμή ξεκίνησα να φυσάει πάρα πολύ. Και το σκυλί μου φοβάται γενικά. Και ήταν αρκετά αναστατωμένη, οπότε κάποια στιγμή μετακόμισα στον καναπέ για να μπορέσει να ανέβει και εκείνη. Αλλά χαλάλη. Τι είναι? Τι είναι? Εν τω μεταξύ, ξεκινάει πάρα πολύ δυνατά η εβδομάδα μου, not to jinx it. Όλο το σουκού, ξόδεψα χρόνο για να οργανώσω το σπίτι και νομίζω βγήκε πάρα πολύ ωραίο το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία, δεν μπορώ να κάνω κουτσίδα. Οπότε θα κάνουμε low bun και θα σας δείξω κάποια από τα πράγματα που έβαλα στο σπίτι και με βοήθησαν πολύ στο να νιώθει το μυαλό μου οργανωμένο. Πρώτον, έβαλα αυτό το καλάθι. Εδώ κάτω έχει τα scrunchy και τα headbands. Και εδώ πάνω έχω τα κοκαλάκια, τσιμπιδάκια και τέτοια. Και επίσης πήρα και αυτό για το καλάθι για τα άπλυτα, γιατί το δικό μου ήταν χάλια. Και αυτή έχει γίνει κολτσίδα σήμερα. Σούζι, τι έπαθε? Δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι χωρίς να πλύνω το πρόσωπό μου. Επίσης θέλω να δοκιμάσω μια καινούργια ενυδατική. Αυτό το κλινέα, το οποίο έχει και λίγο χρώμα. Τα επίσης είναι και επαναχρησιμοποιόμενα. Βγάζεις το κουτάκι από μέσα και μπορείς να τα αλλάξεις. Και έχω ήδη αργήσει. Δεν είμαι καν σίγουρη πως μπορώ να γυρίσω σπίτι. Όσοι νομίζουν πως το πιλάτες είναι εύκολο, είτε δεν έχουν κάνει κανονικό πιλάτες, είτε δεν είχαν καλό δάσκαλο. Έλα, έλα εδώ. Μέχρι να πάω το σκυλί βόλτα θα βάλω λίγο τη σκούπα να καθαρίσει και να σοκαρίσει. Πήρα πρόσφατα την Xiaomi, την S10 Plus νομίζω. Και πραγματικά με έχει σώσει λόγω της Σούζης, γιατί με βαδάει πάρα πολύ αυτό το σκυλί. Ξεκίνησα πολύ δυναμικά τη δουλειά και κάπου χάθηκα. Έχω ξεκινήσει με ποσταρίσματα σε story και τέτοια που δεν είναι πάρα πολλά. Ευτυχώς έφαγα και το πρωινό μου. Στην ουσία έχω προετοιμάσει κάποια γραφιστικά stories και τώρα τα ποστάρα. Τα stories είναι τα χειρότερα μου γιατί δεν μπορείς να τα προγραμματίσεις με tag ή με link. Μπορείς να το κάνεις μόνο με swipe up link, το οποίο έχει χαμηλότερη απόδοση από ότι έχει το κανονικό το link. Οπότε όλα πρέπει να γίνουν χειράτα. Νιώθω πως έχει περάσει αρκετά πολύ καιρός από τότε που κάθισα τα τελευταία φορά σε αυτό το γραφείο. Πέρα από το ότι είναι dumping ground, οπότε τα πάντα που δεν θέλω να είναι στο δωμάτιό μου ή στο σαλόνι, τα πετάω εδώ πέρα. Οπότε τώρα κάθισα και το οργάνωσα το Σαββατοκύριακο και πήρα και αυτό εδώ για να οργανώνω τα τετράδια μου και τέτοια και να μην είναι όπως να είναι. Και νιώθω πάρα πολύ ωραία που έχω επιστρέψει πίσω στην πραγματικότητα και είναι λίγο πιο chill μέρες αυτές. Ευτυχώς και έχω χρόνο να κάτσω κάτω και πραγματικά να σκεφτώ και να δουλέψω και να χρησιμοποιήσω όλη τη δημιουργικότητά μου.
Αντί να είμαι με την ψυχή στο στόμα κάθε μέρα και να τρέχω και να μην προλαβαίνω. Οπότε να γίνονται όλα πάρα πολύ γρήγορα και να χάνομαι λίγο. Οπότε σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα για οργάνωση. Λοιπόν, κλασικά χάθηκα στη δουλειά. Ευτυχώς είμαι on a roll, το έχω βρει λίγο, πάμε να φτιάξουμε ένα δεύτερο καφέ. Αλλά παιδιά, θέλω να σας πω λίγο για τη γειτόνισσά μου. Γενικά τα μπαλκόνια μας είναι πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που δεν της έχω κάνει κάποια παρατήρηση ή κάτι. Καταρχήν δεν ξέρω αν την ακούτε που ουριάζει. Γενικά φωνάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, είναι μια οικογένεια. Και έχουμε καλέσει και την αστυνομία, γιατί φωνάζανε υπερβολικά πολύ. Και γενικά τη σήμερα ημέρα καλύτερο να είσαι safe. Επίσης έχει δύο σκυλιά, το ένα είναι πάντα μέσα και το άλλο είναι πάντα έξω. Το μεγάλο που είναι έξω, παιδιά, νιώθω, το λυπάμαι τόσο πολύ. Δεν βγαίνει ποτέ βόλτα, κάνει τσίσα και κακά έξω. Το τηλέφωνο που είχαμε βρει για τη φιλοζωική δεν κάνουν τίποτα, πρέπει να κάνεις καταγγελία. Και βρέξει χιονίσει, το σκυλάκι είναι έξω. Ακούσετε μεταξύ και τα νύχια του να περπατάνε έξω στο πλακάκι, που σημαίνει πως είναι πάρα πολύ μακριά τα νύχια του. Δεν ξέρω αν έχει πάει καν ποτέ στο γιατρό. Εντάξει, ευτυχώς είναι αρκετά ευρύχωρο το μπαλκόνι, αλλά όχι τόσο πολύ που να πεις πως εντάξει μπορεί να αντικαταστήσει αυτό την καθημερινή του βόλτα και τέτοιο. Και πάντα νευριάζω πάρα πολύ μαζί της. Πάμε να φτιάξουμε καφέ. Η ώρα είναι 12, οπότε είναι μια πολύ καλή ώρα για τον δεύτερο καφέ της ημέρας. Σήμερα περιέργως ήπια τον πρώτο καφέ σχετικά νωρίς, πριν τη γυμναστική. Συνήθως πίνω καφέ μετά τη γυμναστική. Αλλά anyways, θα τραβήξω τον καφέ μου για το TikTok. Γενικά δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, το ότι πρέπει να τραβάω και στο κινητό μου και στην κάμερα πλέον. Ή τουλάχιστον θέλω να το βάλω λίγο μπροστά. Αλλά anyway, το ADHD μου έχει βαρύσει κόκκινο. Δεν μπορούσα να ξεκινήσω πάλι τη δουλειά επειδή έπρεπε να φτιάξω τον καφέ. Έφτιαξα τον καφέ, τώρα ξανακάθισα. Και δεν μπορώ να ξεκινήσω πάλι τη δουλειά επειδή τα πόδια μου ένιωθαν στεγνά. Και συχαίνω με αυτό το συνέστημα. Και δυστυχώς αυτό μου συμβαίνει πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Το να ξεκινάω κάτι, αλλά να μην μπορώ να το ξεκινήσω γιατί πρέπει να κάνω κάτι άλλο για να νιώσω έτοιμη. Λοιπόν, έφυγε άλλο ένα μεγάλο task για σήμερα. Επειδή έχω ξεκινήσει και πεινάω πάρα πολύ, νομίζω πως θα κάνω ένα break. Νομίζω πως πολύ σύντομα θα χρειαστώ και τρίτο καφέ. Δεν ξέρω πως πέρασε η μέρα τόσο γρήγορα, αλλά ήρθε η ώρα για το ραντεβού μου στις 5. Πάμε να συναντήσουμε την Ναταλία, η οποία έχει την Ταλίκα. Είναι γραφίστρια. Έχουμε συνεργαστεί γενικά μαζί με κάποιες άλλες εταιρείες. Αλλά θα πάω λίγο να της μιλήσω για το προσωπικό της το προφίλ, έτσι να τα πούμε λίγο. Οπότε, αν με αφήσει, θα σας πάρω και εσάς μαζί στο meeting. Κάνει απίστευτη ζέστη. Αυτή τη στιγμή έχει 39 βαθμούς, γράφει το αμάξι. Εν τω μεταξύ φυσάει τόσο πολύ που μέχρι και το σκυλί φοβάται. Αλλά κάνει ζέστη έξω. Γενικά αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ πιεσμένη ψυχολογικά, γιατί γενικά όταν ξεκινάς κάτι δικό σου πάντα θα βρεις δυσκολίες στην πορεία και θα πρέπει να πάρεις πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για την επιχείρησή σου, είτε αυτό είναι ένα κατάστημα, είτε προϊόντα, είτε οτιδήποτε. Αλλά όταν είσαι μικρός και δεν έχεις τόσο πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι λίγο πιο δύσκολο να βάλεις το πόδι σου κάτω σε κάποιες καταστάσεις. Και αυτό είναι που με νευριάζει κάποιες φορές με την όλη κατάσταση. Γιατί ξέρω το τι πρέπει να κάνω, αλλά δεν το κάνω γιατί φοβάμαι, δεν το έχω ξανακάνει. Δεν έχω ξαναπάρει τόσο μεγάλες αποφάσεις ποτέ στο παρελθόν. Δεν ξέρω, είμαι πολύ κολλημένη, δεν ξέρω πώς θέλω να προχωρήσω. Anyway, πάμε στην Ναταλία. Όπως πάντα, έχω φτάσει 20 λεπτά πιο νωρίς, γιατί προτιμώ πάντα να είμαι πιο νωρίς αντί να αργήσω. Και έκανα και τέλειο παρκάρισμα. Μπράβο μου. Κλασικά έχω χαθεί.
Θα φανείς λίγο. Να τα πάρουμε αυτά, κάτσε ρε, να τα βγάλω αυτά, να το κάνουμε ωραία, περίμενε. Οπότε όλο το editing μπορείς να το κάνεις από εκεί πέρα και μπορείς και στο desktop, στο TikTok να τα κάνεις και schedule από το PC. Επίσης είσαι χρήστης του TikTok. Ναι. Σκρολάρεις. Ναι. Εντάξει. Πάντως όσο περισσότερο δωρεάν πληροφορία δίνεις, τόσο το καλύτερο. Παιδιά, είναι αλήθεια η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που έχω τελειώσει τελείως τη δουλειά. Η ώρα είναι 7.30. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί τα προγραμμάτισα όλα. Δοκιμάζω κάτι καινούργιες τεχνικές στο TikTok. Οπότε θέλω να δω αν θα δουλέψει ο τρόπος που το κάνω και αν ναι, θα σας ενημερώσω. Καθάρισα το σπίτι, που είναι πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο τις καθημερινές. Συνήθως μαζεύεται όλο τα Σαββατοκυριακά δυστυχώς και είναι κάτι που θέλω να αλλάξω γιατί είμαι πολύ υπέρ του. Ο χώρος σου αντικατοπτρίζει την ψυχολογία σου. Θα πάω να φτιάξω μια σαλάτα να φάω, να βγάλω τη Σούζη βόλτα και μετά να ηρεμήσω. Λοιπόν, την έφτιαξα τη σαλάτα μου, έχω βάλει αγγούρι, ντομάτα, γιαούρτι, ένα παξιμάδι, ένα μικρό παξιμάδι, πιπέρι, αλάτι και ρίγανη και λάδι. Δεν είναι το πιο aesthetic λάδι που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Slash olive oil. By the way, είναι η οικογενειακή εταιρεία του αγοριού μου, οπότε shameless plug right here. Για skincare. Πραγματικά μην με ρωτήσετε τι κάνουν αυτά τα προϊόντα, δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Απλά τα χρησιμοποιώ γιατί μου είπανε πως πρέπει να τα έχω στη ρουτίνα μου αυτό τελείως. Δεν ξέρω αν νιώθει κανένας άλλος τόσο accomplished όταν τελειώνουν κάποιο μπουκάλι. Skincare, make-up, οποιοδήποτε προϊόν. Δεν ξέρω, νιώθω πως φεύγει ένα βάρος από μένα όταν το τελειώνω. Τώρα θυμάμαι γιατί ένιωθα τόσο άβολα με το YouTube. Γιατί φαίνονται όλες οι ατέλειες. Και πάμε και με ενυδατική, η οποία τελειώνει. Αλλά συγκεκριμένη είναι refillable, οπότε μπορείς να αλλάξεις αυτό. Τώρα το που έχω βάλει το ανταλλακτικό δεν έχω ιδέα, αλλά θα κρατήσω ούτως ή άλλως το packaging, γιατί αν μου τελειώσουν κάποια στιγμή όλες οι ενυδατικές κρέμες που έχω από PR και τέτοια, μπορεί να πάω να αγοράσω. Έχω βάλει έξυπνα φώτα στο δωμάτιο, ου, και μπορείς να τα κάνεις adjust έτσι όπως θες από το κινητό σου. Φυσικά και χρησιμοποιώ το Laneige Lip Glowy Balm και έχει και ωραία γεύση. Αυτά, πάω να μαζέψω και να τελειώσω την ταινίουλα μου. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!